Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε χοιρινό με πολύχρωμες πιπεριές. Εύκολο και πολύ νόστιμο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 1 κιλό χοιρινό κρέας κομμένο σε μπουκίτσες σε μικρά κομμάτια χωρίς κόκαλο. 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα. 1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε μπαστούνια. 1 κίτρινη πιπεριά κομμένη σε μπαστούνια και 1 πράσινη. Θέλουμε επίσης 1 κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες. 1 ποτήρι λευκό κρασί, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, πάπρικα γλυκιά, χυμό από μισό λεμόνι και 1 αγκύβιο λαχανικών. Πάμε να το φτιάξουμε. Θα ξεκινήσουμε παίρνοντας ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι ή μια κατσαρόλα ό,τι έχετε και θα βάλουμε μέσα ελαιόλαδο. Περίπου 50 ml υπολογίστε. Θα το αφήσουμε σε μια μέτρια προς δυνατή φωτιά για να κάψει. Θα βάλουμε μέσα και θα τσιγαρίσουμε το χοιρινό. Θα το τσιγαρίσουμε να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές του. Αφού τσιγάρισαμε το χοιρινό μας και πήρε ένα τέτοιο ωραίο χρώμα, τώρα μέσα θα ρίξουμε το κρασί. Θα ρίξουμε τη μουστάρδα. Αλάτι. Πιπέρι. Ρίγανη. Πάπρικα γλυκιά θα ανακατέψουμε. Θα ρίξουμε το χυμό από το μισό λεμόνι. Και θα περιμένουμε 5 λεπτάκια να εξατμιστεί το κρασί. Αφού πιει το κρασί, θα ρίξουμε βραστό νερό. Τόσο ίσα να το σκεπάσουμε το φαγητό μας. Και μέσα θα ρίξουμε το ζωμό λαχανικό. Θα ανακατέψουμε να λιώσουμε το ζωμό. Και αφού λιώσουμε το ζωμό, θα βάλουμε το καπάκι μας και θα αφήσουμε το φαγητό μας να μαγειρευτεί για περίπου 20 λεπτά. Να αρχίσει το κρέας να μαλακώνει, γιατί αυτό θέλουμε, να μαλακώσει το κρέας μας. Και μετά από 20 λεπτά που το κρέας μας περίπου έχει μισογίνει, έχει μέσα ακόμα υγρά, αν χρειαστεί θα προσθέσετε και άλλο νερό, θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι. Θα ρίξω την κόκκινη πιπεριά, την κίτρινη και την πράσινη. Θα ανακατέψω καλά. Θα βάλω πάλι το καπάκι μου και θα το αφήσω να βράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά ακόμα, το πολύ, σε μία μέτρια φωτιά. Αν δεν έχει ζουμί το φαγητό σας, θα ρίξετε και άλλο νερό. Οπότε, περιμένουμε. Και μετά από 15 λεπτά που το βράσαμε, έχουν μαλακώσει και οι πιπεριές μας. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, το βλέπετε, έχει το ζουμάκι του. Το κρέας μας έχει γίνει πολύ μαλακό. Οι πιπεριές έχουν μαλακώσει και αυτές. Μπορούμε να το σερβίρουμε. Είναι ιδανικό να το σερβίρουμε με ένα ρύζι, με ένα πιλάφι. Να σας δείξω κιόλας. Να σας βάλω σε ένα πιάτο να δείτε πώς γίνεται.
Το βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό, πολύ γρήγορο, αρέσει σε όλους. Φτιάξτε το, δοκιμάστε το, περιμένω τα σχόλια και τις εντυπώσεις σας, περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram, στο λογαριασμό μου απλές συνταγές by Σωτηρία Μορ και αν το φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!